Η εξέλιξη που υπάρχει στο κέντρο υγείας αστικού τύπου του νησιού μας, το παλιό ΙΚΑ δηλαδή, το γεγονός ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή μόνο δύο συνάδελφοι οι οποίοι προσπαθούν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες όλων των ασφαλισμένων και να κυρίως τις ανάγκες για συνταγογράφηση και καταβάλουν γενναίες προσπάθειες αλλά είναι αδύνατο να ανταπεξέλθουν, οδήγησε στο γεγονός ότι κατευθύνονται για ραντεβού σε αγροτικά ιατρεία παρακείμενων χωριών, όπως για παράδειγμα τον Εχώρη και άλλα χωριά. Η κατάσταση αυτή είναι απαράδεκτη, διότι απ' τη μια δεν εξυπηρετεί τους δικαιούχους πρώτον και δεύτερον έμεσα κατευθύνονται στο να καταφεύγουν στον ιδιώτη γιατρό προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες τους και να συνταγογραφήσουν τα φάρμακά τους, υποχρεώσεις τις οποίες έχει σαφέστατα το κράτος και θα έπρεπε να τις παρέχει ως υποχρέωσή του στους ασφαλισμένους. Βλέπουμε δηλαδή με δύο κουβέντες ότι η κυβέρνηση έχοντας εγκαταλείψει στο σύνολό της την προφοντοβάθμια φροντίδα υγείας και ως εκ τούτου και τα ιατρεία που εξυπηρετούν τις ανάγκες των ασφαλισμένων, στην ουσία λειτουργεί ως πλασιέ ιδιωτικών συμφερόντων. Και κάτι τέτοιο είναι απαράδεκτο.